Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο Φόσκολο, αντιδήμαρχο του Δήμου Λαμιαίων, της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας. Κύριε Φόσκολο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κούτρα. Είχαμε ένα συμβάν εχθές, το οποίο τράβηξε κιόλας ως γεγονότα. Να πούμε επιγραμματικά τι συνέβη, το είπα προλίγου βέβαια, δεν νομίζω, το ξέρει όλη η πόλη πια, ότι συνέβη ένα περιστατικό στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, με μια παράνομη στάθμευση. Έγινε παρατήρηση από τους δημοτικούς αστυνομικούς, ήρθαν στα χέρια, δηλαδή επιτεθήκανε μια ομάδα συμπολιτών μας, άγρια, βία. Και εγώ έχω 2-3 παρατηρήσεις να κάνω γι' αυτό, αλλά πείτε μας λίγο σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Ναι, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε, αν και θα προτιμούσαμε όλοι να είναι υπό καλύτερες συνθήκες και για καλύτερες ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι είχαμε ένα ακραίο περιστατικό βίας εις βάρος 2 αστυνομικών, δημοτικών και ενός πολίτη, χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα γεγονός που το καταδικάζουν, θεωρώ, άπαντες. Είναι ένα γεγονός που μας συγκίνησε, μας αναστάτωσε, μας ανησύχησε. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι νεότερες εξελίξεις είναι ότι ο δημοτικός μας αστυνομικός είναι καλύτερα σήμερα και μιλώ για αυτόν που νοσηλεύεται. Είναι ένα γερό παιδί και είναι ένα παιδί που έχει έτσι το καθήκον πάντα πολύ υψηλό. Και ο άλλος αστυνομικός είναι καλύτερα, όπως περιγράψατε, και ο πολίτης, τον οποίο είδε χθες και ο Δήμαρχος και εγώ προσωπικά και τον ευχαριστήσαμε, γιατί παρά την ηλικία του και, και κάποια προβλήματα υγείας που είχε ο άνθρωπος, παρενέβη και ίσως βοήθησε και αυτός κατά κάποιο τρόπο, έστω και έτσι, να εκτονωθεί το περιστατικό αυτό. Είναι πολύ δυσάρεστο, μας έχει, όπως σας είπα, όλους αναστατώσει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει όλες οι αρχές, η κάθε μία στον τομέα ευθύνης της, να αναλάβει τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβει και να αποδώσει δικαιοσύνη και βέβαια να φροντίσουμε όλοι ώστε να εξαλειφθούν ή, εν πάση περιπτώσει, τέτοια περιστατικά να μην βλέπουμε στην πόλη μας. Κύριε Φόσκολε, είστε εκλεγμένος εκπρόσωπος των πολιτών της Λαμίας, αντιδήμαρχος. Και αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι έχουμε 2-3 πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε στα σοβαρά πια σε αυτή την πόλη με βάση το χτεσινό γεγονός. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μία παραβατικότητα και θα το σταματήσω εκεί, δεν θέλω να μπλέξω σε άλλες ατραπούς, αλλά πάει ο καθένας υπαρκάρει όπου θέλει στο κέντρο της πόλης. Αυτό ισχύει γενικώς. Είχαμε και άλλα. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια συμβάντα. Περιορίζεται, υπάρχει μια ιδιαίτερη δυσκολία στο πρόβλημα της κίνησης στην πόλη και στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, υπάρχει επίσης αυτό το ζήτημα. Χθες το βράδυ, μια παρατήρηση έμαθα ότι κάνανε οι δημοτικοί αστυνομικοί σε μια παρέα η οποία ήταν οι επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου και μετά μαζευτήκανε και άλλα άτομα και έγινε ο ξυλοδαρμός. Είναι έτσι τα πράγματα ή όχι? Ναι, έτσι είναι. Στο καθήκον τους ήταν οι δημοτικοί αστυνομικοί. Σωστά. Στην πρώτη γραμμή. Θέλω να τους ευχαριστήσω και μέσα από το σταθμό σας, διότι είναι, παρότι είναι λίγοι σε αριθμό, έτσι, φροντίζουν ώστε να συνδράμουν τους πολίτες και εκτελούσαν το καθήκον τους πράγματι εκείνη την ώρα με ευσυνειδησία, με ευγένεια, με τις υποδείξεις και τις οδηγίες και την εκπαίδευση που έχουν. Εκείνη την ώρα πραγματικά κάναν μια σύσταση να αποχωρήσει ένα αυτοκίνητο χωρίς να προκαλέσουν κανένα. Αντιθέτως, προκλήθηκαν και χτυπήθηκαν βάναψα και προσέταξαν και άλλοι να τους χτυπήσουν, ναι, με μια ειδοποίηση που είχαν από τον αρχικό, ας το πούμε έτσι, υπαίτιο. Ναι. Και σας είπα ότι είναι ένα γεγονός που το καταδικάζουμε και όλοι σαν κοινωνία πρέπει να το καταδικάσουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε σε συνεργασία όλοι μας να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα και την παραβατικότητα που σε άλλα σημεία είναι πιο επικίνδυνη, σε άλλα λιγότερο. Και πάντως παρατηρείται και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ναι, αυτά είναι 2 πράγματα. Το πρώτο που εγώ θα ήθελα να σταθώ ως πολίτης είναι η απάθεια με την οποία 80% άτομα στην πλατεία παρακολουθούσαν το συμβάν χωρίς να προστρέξουν, εκτός από τον άνθρωπο αυτόν που ψιλοτραυματίστηκε κιόλας, να προστρέξουν σε βοήθεια τουλάχιστον να τους χωρίσουν. Τουλάχιστον να τους χωρίσουν, δηλαδή εγώ έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Βλέπεις ένα συμβάν το οποίο ξεφεύγει, είναι βίαιο, προσπαθείς να τους χωρίσεις.
Εδώ τώρα έχουμε 10-15 βίντεο του περιστατικού και έναν άνθρωπο να φτάνει στο σημείο να προσπαθεί να βοηθήσει. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε εσείς. Σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα επικράτησε και σοκ και αναστάτωση και ανησυχία και φόβος και παγωμάρα. Αλλά είναι και αυτό που λέτε, ότι νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχουν άλλα αντανακλαστικά και από τις αρχές, από την αστυνομία, αλλά και από τους από όσους ανθρώπους βρισκόντουσαν εκεί κοντά. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Και θέλω να το ανοίξουμε τώρα. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε το χρόνο, αλλά τουλάχιστον μια κουβέντα να αναφέρουμε. Η παραβατικότητα στην κεντρική πλατεία της πόλης είναι νομίζω καθημερινή και είναι οφθαλμοφανής ακόμα και στα μικρά παιδιά. Από εκεί και πέρα πρέπει να πάρθουν μερικά μέτρα. Η Δημοτική Αρχή τι προτίθεται να κάνει γι' αυτό? Κοιτάξτε, η Δημοτική Αρχή, όπως σας είπα, με τις υπηρεσίες της και στο βαθμό του τομέα ευθύνης της, αλλά και πέρα από αυτόν, επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει παρουσία αστυνομική, έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει γενικώς ένα αίσθημα ότι προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα και ότι λειτουργούμε αποτρεπτικά και όχι κατασταλτικά. Σε αυτό το τομέα πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Υπενθυμίζω ότι σε όλες τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που γίνονται με την ελληνική αστυνομία αλλά και με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να επανέλθουν, για παράδειγμα, οι πεζές περιπολίες, θα σας πω, των αστυνομικών, που γινόντουσαν και παλιά. Πολλές φορές γίνεται επίκληση της λειψανδρίας ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα από την προστασία του πολίτη στο κέντρο, ειδικά μιας πόλης? Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα. Ναι, ή σαν προτεραιότητα, τι θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, η κάθε υπηρεσία η οποία έχει στον τομέα ευθύνη της την αστυνόμευση? Και λέω και πάλι ότι εμείς, σαν Δημοτική Αστυνομία, σαν Δημοτική Αρχή, αυτή την ώρα βλέπετε όλοι έξω ότι υπάρχουν συνεργεία του Δήμου, υπάρχουν οι υπάλληλοι, υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει μια παρουσία καθημερινή, στην πρώτη γραμμή. Αναμένουμε να υπάρχει αντίστοιχη παρουσία και από τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για να σταματήσει αυτή η παραβατικότητα που λέτε. Την παραβατικότητα δεν μπορεί να τη σταματήσει ούτε ο αιρετός, ούτε ο υπάλληλος, ούτε ο πολίτης. Έτσι δεν είναι? Την παραβατικότητα θα πρέπει να τη σταματήσει η αρχή που είναι η ελληνική αστυνομία και βέβαια να την τιμωρήσει μια άλλη λειτουργία του κράτους μας, που είναι η δικαιοσύνη. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μένει οποιοδήποτε άλλος αμέτωχος. Εγώ, κύριε Κούτα, με γνωρίζετε, τα πράγματα τα λέω με το όνομά τους. Ξέρετε και την ιδιότητά μου, ότι είμαι δικηγόρος, τα ξέρω τα πράγματα και πώς λειτουργούν και εντός και εκτός υπηρεσιών και αρχών και υπηρεσιών της δικαιοσύνης. Πρέπει όλοι να σταματήσουμε να είμαστε... Να σταματήσουμε να παρακολουθούμε αυτά τα περιστατικά απέναντι να επιδείξουμε διαφορετικά αντανακλαστικά. Αυτό θα ήθελα να πω. Μια λύση λοιπόν που προτείνω είναι ότι θα πρέπει οι πεζές περιπολίες της ελληνικής αστυνομίας να επανέλθουν, διότι δεν υπάρχουν, και να πυκνώσουν και ειδικά στα σημεία αυτά. Έτσι θα λειτουργούν καταρχήν αποτρεπτικά. Από εκεί και πέρα και άλλες υπηρεσίες, είτε έχουν να κάνουν με ζητήματα εξαρτήσεων, είτε έχουν να κάνουν με ζητήματα ένταξης. Το όνομα και λοιπά, είτε είναι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, όλοι θα πρέπει να κάνουμε ο καθένας αυτό που πρέπει και του αναλογεί και παραπάνω από αυτό. Μάλιστα. Κύριε Φόσκολε, μια τελευταία ερώτηση για να πληροφορηθούν και οι ακροατές μας. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση τώρα? Υπάρχουν συλληφθέντες, υπάρχουν κάποιοι που έχουν προσαχθεί, είναι αυτόφορο, είναι... Ναι, από την επικοινωνία που είχαμε με την ελληνική αστυνομία και υπηρεσιακά σήμερα, διότι είμαστε εδώ από το πρωί στο Δημαρχείο προκειμένου να ολοκληρώσουμε και τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει για να αποκατασταθούν τα πράγματα και προκειμένου να γίνουν τα δέοντα. Η ελληνική αστυνομία προέβη στην σύλληψη 5 ατόμων, τα οποία με την διαδικασία του αυτοφόρο θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώπιον του εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης η διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Από πλευράς μας, σαν Δήμος και σαν Δημοτική Αρχή και και οι παθόντες, πράξαμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την πρώτη στιγμή, δηλαδή υπευλήθησαν μηνύσεις, ζητήθηκε η ποινική δίωξη, περιγράφηκε η κατάσταση όπως ήταν, έτσι, δηλαδή βίαιο περιστατικό, ακραίο και βάναυσο εις βάρος
αστυνομικών και πολίτη, αλλά και με φθορά του περιπολικού της δημοτικής αστυνομίας, και αναμένεται να ακολουθήσουν οι επόμενες ενέργειες. Ναι, επειδή κύριε Φόσκολη μας ακούνε αρκετός κόσμος, θα ήθελα να καταλήξουμε σε κάτι, ότι αυτού του είδους τα περιστατικά, όσο και ακραία αν φαίνονται, για να αποσοβηθούν σε μια ευνομούμενη κοινωνία, έχουμε δύο κινδύνους μεγάλους. Πρώτον είναι η αυτοδικία, τεράστιος κίνδυνος. Και δεύτερον είναι το να μας φταίει ο άλλος λόγω του ότι μας τραβοκοίταξε, ή γιατί έχει διαφορετικό χρώμα στο δέρμα του, ή γιατί έχει συνηθίσει να ζει διαφορετικά. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να ανοιχτούν πια στην κοινωνία της Λαμίας ως συζήτηση. Θα πρέπει να ενταχθούν ομαλά. Θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια ήταν οι πρόσφυγες. Πάντα ήταν οι Ρωμά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα μεγάλο κοινωνικό που πρέπει με έναν τρόπο να βοηθήσουμε όλοι, τουλάχιστον να έχουμε αλληλοκατανόηση και να κάποιες παραβατικές συμπεριφορές να σταματήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς, αλλά εγώ με αυτή την ευχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι ορθές και εύστοχες οι παρατηρήσεις σας. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να υποσημειώσω είναι, να υποσημειώσω είναι ότι ακριβώς πρέπει λίγο τα πράγματα να τα δούμε με την λογική, έτσι, να μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Δόξα τω Θεώ, η Λαμία είναι μια πόλη η οποία δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή εγκληματικότητα ή παραβατικότητα. Έχει όμως πυρήνες παραβατικότητας, οι οποίοι έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ ενοχλητικοί και δυσάρεστοι για τους πολίτες και για όλους μας. Συνεπώς δεν πρέπει να επιτρέψει κανείς η κατάσταση αυτή να μεγενθύνεται και να συνεχίζεται. Θα πρέπει να παταχθεί και να αντιμετωπιστεί σε αυτό το στάδιο. Πρέπει να επικρατήσουν οι φωνές της λογικής, να επικρατήσουν η εκπαίδευση, να επικρατήσει η νομιμότητα, έτσι ο πολιτισμός μας. Και σίγουρα αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια και καλώ όλους σε αυτή τη διαρκή προσπάθεια. Έτσι. Δεν αρκεί από το γραφείο μας ή από τον καναπέ μας η εύκολη κριτική. Εδώ θέλει ενεργούς πολίτες, έτσι, ενεργές υπηρεσίες και ο καθένας εκεί που πρέπει να σταθεί, στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φόσκολε, καλή σας μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.